Κύριες Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αν κάποιος άκουγε τη χθεσινή συζήτηση, θα είχε την εντύπωση ότι είναι σε μία διαδικασία, κυριολεκτό όμως, ανακύκλωσης άθλιων πολιτικών σε βάρος της ακαδημαϊκής ζωής του τόπου. Φέρατε ένα νομοσχέδιο και η συζήτηση διεξήχθη σε ένα επίπεδο το οποίο στα αλήθεια αξίζει κοινωνιολογικής μελέτης. Το επίπεδο της χθεσινής συζήτησης, τα ψέματα, οι αλληλοκατηγορίες, το επίπεδο της κουβέντας, τα αναπάντητα ερωτηματικά, οι ατάκες, η χρησιμοποίηση ενός λεξιλογίου για το οποίο φαντάζομαι ότι σε ένα βαθμό θα ζηλεύουν οι συνάδελφοί μου στις χειρότερες των εκπομπών που έχουν υπάρξει στην ελληνική τηλεόραση. Και αυτό ήταν προστή με θέμα την παιδεία και δι' την ανώτατη παιδεία. Δηλαδή ήταν εκπαιδευτική διαδικασία στο πού πάμε. Απολύτως τροχιοδεικτική ήταν η συζήτηση χθεσινή. Πού πάμε? Πάμε σε ένα απολύτως ταξικό πανεπιστήμιο. Τόσο ταξικό και τόσο αντιφατικά οφθαλμοφανές που έρχεστε και μιλάτε για πρόοδο, έχοντας στην πραγματικότητα ανακυκλώσει το Μάστριχτ σε ό,τι αφορά τα εργασιακά με πτυχίο. Έχετε ανακυκλώσει την Πολόνια και τις καινούργιες αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για αντικατάσταση της οικογενειοκρατίας και της έδρας των οικογενειών στα πανεπιστήμια με τις έδρες των επιχειρηματικών ομήλων. Είναι τόσο κραυγαλαίο που δεν υπάρχει περίπτωση από τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν τα πανεπιστήμια ως ανώνυμες εταιρείες με CEO θα έχουν. Με 1 εκατομμύριο το χρόνο αμοιβή. Για να βγαίνει χρήμα. Μέχρι τα πληρωμένα με τα πτυχιακά. Πήρατε το πτυχίο. Το οποίο ειδικά οι άνθρωποι της νομικής το ξέρουν πάρα πολλά χρόνια, τι τραβάς για να αποκτήσει επαγγελματικά δικαιώματα. Το ίδιο οι γιατροί, το ίδιο και άλλες σωρό άλλες ειδικότητες. Εξομοιώνεται τριετής με τετραετής σπουδές, τα επαγγελματικά δικαιώματα τα στέλνετε στον ΚΕΑΔΑ κυριολεκτικά και κάνετε το Πανεπιστήμιο της τσέπης. Τι σημαίνει λοιπόν αυτό? Από την ώρα που υπάρχει δεξιότητα, από την ώρα που ζούμε σε μια κοινωνία όπου υπάρχουν πια φροντιστήρια για μαθητές και μαθήτρες του δημοτικού. Εκ των πραγμάτων. Από την ώρα που χρειάζεσαι αλγόριθμο για να καταλάβεις σε ποιο τμήμα μπαίνεις. Από την ώρα που μπαίνεις σε ένα πανεπιστήμιο, σε ένα τμήμα, το οποίο τμήμα μπορεί να καταργηθεί επειδή δεν υπάρχουν καθηγητές και να βρεθεί σε άλλο τμήμα, και μπαίνεις σε μία σχολή και σε ένα τμήμα και βγαίνεις από άλλη σχολή και από άλλο τμήμα. Γιατί δικαιώματα μιλάμε? Τα προσόντα και οι δεξιότητες τώρα πανεπιστημικοποιούνται. Τα κάνετε ανωτά του βαθμού. Δηλαδή, πρέπει να έχει ο άλλος το χέρι στη τσέπη να πληρώνει τις δεξιότητες. Ποιες δεξιότητες? Θα σας πω. Έχετε 94 τμήματα σχολών που τα παιδιά δεν μπορούν να κάνουν μετεγγραφή διότι δεν υπάρχουν αντίστοιχα. Είναι χαρακτηριστικό. Θα το φτιάξετε, θα το διορθώσετε προς ποια κατεύθυνση? Προς τα εκεί που θα σας πει η αγορά. Τα ίδια λέτε κι εσείς στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν αλλάξατε κάτι στην πραγματικότητα. Όχι απλώς δεν αλλάξατε, ανοίξατε το δρόμο για να φτάσουμε μέχρι εδώ σήμερα. Γιατί μπήκαν τα ξενόγλωσσα και μαζί με τα ξενόγλωσσα με τα πτυχιακά, τώρα θα έρθουν και τα πληρωμένα με τα πτυχιακά γενικευμένα. Βάλατε φραγμό στα δωρεάν συγγράμματα και θα βάλετε κριτήρια εισοδηματικά. Σαν τα μπόνους που δίνονται κατά καιρούς όταν υπάρχει μια κρίση η οποία χαλάει το εκλογικό σκηνικό. Στο βάθος του όμως, στη φιλοσοφία του, το νομοσχέδιο φτιάχνει υπηκόους καινούριων οικονομικών αποικιοκρατών πάνω στην κοινωνία. Τη μαριοποιείται κατά επιχείρηση. Όταν δίνετε 15 εκατομμύρια, 8 εκατομμύρια για υποτροφίες κρατικές σε παιδιά και την ίδια ώρα δίνετε 35 εκατομμύρια από το Ταμείο Ανάπτυξης για βιομηχανικά, παραγγελμένα δηλαδή, κατευθείαν, σαν χειροποίητο κουστούμι από τις ανάγκες των επιχειρηματιών από το Ταμείο Ανάπτυξης που τα παίρνετε για να πληρώνει ο εργαζόμενος λαός στη Γαλλία, στη Γερμανία, στην Ελλάδα, αυτά τα μεταπτυχιακά, ρίχνετε όλη τη διάνοια, όλη την εφευρετικότητα, όλο το πάθος και όλη τη σύγχρονη μορφή της επιστήμης, η οποία υποτίθεται ότι έχει πλέον όλα τα μέσα για να μπορεί να βελτιώνει την κοινωνία και τη ζωή. Όχι. Εδώ πρέπει να έχουμε ένα πανεπιστήμιο που βελτιώνει τα κέρδη.
που μπορεί να αξιοποιείται και κυρίως να υποθηκεύει τον φοιτητή κάτω από την αντίληψη ότι ανήκει σε έναν όμιλο. Σε έναν όμιλο αντιλήψεων, σε έναν όμιλο ιδεολογικό, ο οποίος δεν είναι τίποτα άλλος παρά ένας καπιταλιστικός και υπεριαλιστικός. Έχουμε υποτροφίες του ΝΑΤΟ εδώ και πάρα πολλά χρόνια που δίνονται σε αυτόν τον τόπο για να κατασκευαστεί η εξαγώγημη δημοκρατία της καταστροφής και του φόνου. Του φόνου των λαών και της εξάλληψης των λαών και να βαφτίζεται ειρήνη. Δεν μπορούμε να σας χαρίσουμε τις λέξεις. Τις λέξεις θα τις πάρουμε πίσω. Εμείς στο ΚΚΕ δεν είμαστε εναντίον της αξιοκρατίας. Ποιος θα κρίνει. Ποιος θα κρίνει και πώς θα τους κρίνει. Οι βιομήχανοι με τα συμφέροντά τους από το ακαδημαϊκό μέχρι το συμβουλευτικό των φοιτητών κομμάτι. Αυτός θα κρίνει. Αυτό είναι η αξιολόγηση. Δεν έχει καμία σχέση με την αξιολόγηση. Πρόοδος, ναι. Ποια πρόοδος προς ποια κατεύθυνση. Πώς θα αυξηθούν από την ευφυΐα των παιδιών ή από τα ταλέντα τα κέρδη των επιχειρηματιών. Φέρατε λοιπόν με ανακυκλούμενες διαδικασίες, ντυμένο με πάρα πολύ ωραίες λέξεις, ένα νομοσχέδιο το οποίο είναι προφανές ότι σας τσούζει ότι δεν περνάει στους φοιτητές. Όταν δεν είστε σε θέση να ακούσετε στις συνεδριάσεις που κάνατε τους φοιτητές της ιατρικής με την κατάσταση της υγείας όπως είναι σήμερα, αλλά μπορείτε να ακούσετε το ΣΕΒ και τις παραγγελιές του για το πώς θέλει ένα πανεπιστήμιο κομμένο στα μέτρα του, εκ των πραγμάτων, πλασάροντας την ειρήνη, πλασάροντας τη γαλήνη και διατηρώντας τη δυνατότητα με την καταστολή να μην μπορούν να διακινούνται ούτε καν ιδέες, προσπαθείτε να βάλετε στο μήλο και να πολτοποιήσετε το πτυχίο το οποίο είναι άχρηστο. Διότι δεν ανταποκρίνεται στα επαγγελματικά δικαιώματα, όμως είναι, όπως λέει και ο ΣΥΡΙΖΑ επανειλημμένα, ο ΣΥΡΙΖΑ λέει να ακούσουμε την αγορά, να διαβάσουμε την αγορά. Εσείς λέτε να εξυπηρετήσουμε την αγορά και έρχεται η αγορά και τακτοποιεί τα ζητήματα. Πού θα καταλήξουμε? Λοιπόν, θα σας πω πού θα καταλήξουμε. Θα καταλήξουμε, νομίζετε, σε μια γενιά που θα κάνει ό,τι της λένε γιατί αλλιώς δεν θα μπορεί να ζήσει. Και που δεν θα σκέφτεται πώς θα ζήσει, ούτε τι σπούδασε. Αποεπιστημονικοποιείται τα πράγματα. Γιατί όταν το πτυχίο δεν έχει καμία αξία επαγγελματική στην πραγματικότητα, που είναι και το μοναδικό ατού που έχει ο εργαζόμενος, όταν πάει να πιάσει δουλειά, έχει ένα πτυχίο. Αν αυτό το πτυχίο δεν ανταποκρίνεται σε τίποτα και έρχονται τα σεμινάρια με επιπληρωμή, τα μεταπτυχικά επιπληρωμή, ποια μεταπτυχιακά, αυτά που έχουν ημερομηνία λήξη στο πολύ 2-2,5 χρόνια στις μέρες μας. Μέσα σε μια διαβίου ανακύκλωση των εργαζομένων κατά τα συμφέροντα των επιχειρηματιών, θα έχουμε και ανακυκλούμενα χρήματα τα οποία πρέπει να βγαίνουν από την τσέπη των φοιτητών, που εδώ σήμερα δεν μπορούν να φύγουν από το ένα σημείο της χώρας να πάνε στο άλλο για να σπουδάσουν, και εσείς πιστεύετε ότι θα πηγαίνουν στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας για ένα εξάμηνο να κάνουν και καρναβάλι εξώδηση των συμφοιτητών τους και να γυρίσουν. Σε φοιτητικές εστίες ανύπαρκτες. Σε εστιατόρια και ποιότητα φαγητού ανύπαρκτη. Σε χώρους στους οποίους δεν χωράνε για να μπουν μέσα. Ελάτε. Χωρίς θέρμανση, χωρίς τίποτα. Φτιάχνετε λοιπόν ένα πανεπιστήμιο το οποίο είναι διαχωριστικό μιας ελίτ, που θα έχει να πληρώνει τα μεταπτυχιακά, θα έχει να πληρώνει την διαβίου επαγγελματική άνοδο, καριέρα και αποκατάσταση, και μία πλέμπα σούπα από κάτω, η οποία θα πρέπει να ψάχνει δεξιότητες πώς να πείθει τις κότες να κάνουν περισσότερα αυγά για να τρώνε breakfast οι Αμερικάνοι στρατιώτες που βγήκαν από το πλοίο στην Αλεξανδρούπολη. Θα είσαι φυσικός και πρέπει να είσαι μπαρίστα, κοτσετίστα και αυγουλίστα. Αυτό το πανεπιστήμιο ονειρεύεστε. Και αυτό το πανεπιστήμιο, να είναι καλά, οι φοιτητές και οι πανσπουδαστικοί, δεν θα σας επιτρέψει ποτέ να το στήσετε και να το κάνετε κατεστημένο. Θα ανατραπεί από τη ζωή, από την πράξη και από τους αγώνες. Και γι' αυτό, βεβαίως, δεν είναι καν να τεθεί θέμα αν θα το ψηφίσει κάποιος ή όχι. Μόνο να το αποδομήσει μπορεί, γιατί οι εσωτερικές του αντιφάσεις τεινάζουν στον αέρα την αντίληψη ότι μπορείτε την ιδεολογία να την εμπορευματοποιήσετε σε τέτοιο βαθμό, ώστε οι άνθρωποι να μην σκέφτονται παρά μόνο σαν κότες σε κοτέτσι.